Η Apple και άλλες εταιρείες ροής ενδιαφέρονται να ανατρέψουν το μοντέλο πληρωμών της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με το πρόσφατα προτινόμενο σύστημα, οι ηθοποιοί και άλλο προσωπικό της παραγωγής θα πληρώνονταν με βάση το πόσο καλά αποδίδει η ταινία στην πλατφόρμα Apple TV+. Αν πολλοί άνθρωποι παρακολουθήσουν μία ταινία, οι δημιουργοί θα παίρνουν μεγάλα μπόνους. Αν όχι, η πληρωμή δεν θα είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple συναντά εκπροσώπους ηθοποιών για να τους παρουσιάσει το νέο μοντέλο πληρωμών. Αυτό το νέο μοντέλο θα περιλαμβάνει μπόνους διαφόρων μεγεθών, με βάση ένα σύστημα πόντων. Αυτή τη στιγμή, οι δημιουργοί μπορούν να αμείβονται με μεγάλα χρηματικά ποσά πριν καν δημιουργηθεί μια ταινία ή μια εκπομπή, μια τάση που σε μεγάλο βαθμό ξεκίνησε με το Netflix. Αυτό το μοντέλο συνδέθηκε με την αρχική ανάπτυξη της βιομηχανίας ροής, όταν οι πλατφόρμες προσπαθούσαν να κερδίσουν μεγάλα ονόματα και ήταν πρόθυμες να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να φέρουν ηθοποιούς, σκηνοθέτες ή παραγωγούς στους ιστότοπούς τους. Τώρα, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να μειώσουν το κόστος, προσπαθούν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Άλλες υπηρεσίες εκτός από το Apple TV+, συμπεριλαμβανομένων των Amazon και Netflix, εξετάζουν επίσης παρόμοια συστήματα πληρωμών για τους ηθοποιούς τους. Η αποζημίωση από τις υπηρεσίες συνεχούς ροής ήταν στο επίκεντρο των πρόσφατων διαπληκτισμών της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Η απεργία των σεναριογράφων του Hollywood, η οποία δημιούργησε προσωρινά αταξία πέρυσι, περιστράφηκε γύρω από τις αμφιλεγόμενες συμφωνίες αποζημίωσης που είναι εγγενείς στη βιομηχανία ροής. Αν και η αλλαγή μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη, δεν είναι καθόλου σαφές εάν οι εταιρείες ροής μπορούν να είναι αξιόπιστες όταν πρόκειται για τα νέα μοντέλα αμοιβής που προτείνουν. Αυτές οι υπηρεσίες είναι γνωστές για την έλλειψη διαφάνειας και οι καλλιτέχνες συχνά δεν μαθαίνουν την αλήθεια όταν μια φαινομενικά δημοφιλής παράσταση ακυρώνεται ξαφνικά από ιδιοτροπία.